Ιούνιος μήνας, κυρίες και κύριοι, και βλέπετε μπροστά σας μία άδεια παραλία. Πού είμαστε? Στην Κο ακόμα. Στο νησί του Ιπποκράτη. Και φτάσαμε μέχρι το Λιμιώνα. Εδώ στην Κέφαλο, 55 λεπτά από την πόλη της Κο. Για εμένα, ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά μέρη σε όλο το νησί. Τέτοιες εικόνες και άλλες πολλές σας έχουμε στο τρίτο επεισόδιο μας για το νησί του Ιπποκράτη. Κυρίες και κύριοι, οι εικόνες έχουν ξεκινήσει και είναι όλες δικές σας. Ηλιόλουστη, κοσμοπολίτικη και γεμάτη ιστορία, η Κος είναι ένα νησί με πολλά πρόσωπα που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε τύπο ταξιδιώτη. Απέραντες παραλίες, καλό και φθηνό ποιοτικό φαγητό, παραδοσιακοί οικισμοί, πανέμορφα λιοβασιλέματα. Όλα συνδυάζονται αρμονικά στο νησί του Ιπποκράτη. Στην Κο νομίζω πως θα περάσετε καλά αν έχετε διάθεση εξερεύνησης. Οι εκπλήξεις είναι περισσότερες από ό,τι φαντάζεστε. Το νησί σε κάθε γωνιά του κρύβει μια νέα ιστορία. Εμείς σε αυτό το τρίτο επεισόδιο θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κέφαλο, στην άλλη άκρη του νησιού. Κατά τη γνώμη μου, τώρα αρχίζουν τα ωραία. Η αποστολή των εικόνων πριν πάει στην Κέφαλο μετακόμισε από την πόλη της Κο στην καρδιά του νησιού. Το ρεπορτάζ θα γινόταν πολύ πιο εύκολα αν είχαμε τη βάση μας σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας. Έχουν κάνει ένα ξενοδοχιάκι χωρίς να έχουν 500 ορόφους πάνω στη θάλασσα. Το βλέπεις? Εδώ και χρόνια είναι αλήθεια, στην Κο έχω ανακαλύψει έναν κόσμο άνεσης και προσιτής πολυτέλειας. Ανάμεσα σε κατάφυτους κήπους, λίγα βήματα από την άμμο και τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου, το πολυτελές θέρετρο είναι αφιερωμένο στην καλή ζωή. Αυτή είναι η Κος. Αυτή εδώ η παραλία, το Μαστιχάρι, είναι το κάτι άλλο. Έτσι. Αράζεις και χάνεσαι. Κυριολεκτικά όμως χάνεσαι. Στο συγκεκριμένο οικογενειακό ξενοδοχείο έχω πάει 2 φορές ως πελάτης. Για εμένα είναι στα 10 κορυφαία οικογενειακά ξενοδοχεία της Ελλάδας. Έχει μια εξαιρετική συλλογή από δωμάτια, διαμερίσματα και σουίτες και ατμόσφαιρα που ηρεμεί και χαλαρώνει. Ωπα, ωραία. Με βάλαν σε ωραίο δωμάτιο, παιδιά, ανακαινισμένο, σουίτα, όχι απλό δωμάτιο. Και εδώ βλέπουμε πολυτέλεια με μεσογειακή αισθητική. Εσπρεσάκι, σαλονάκι, έχουν εδώ, κοίτα. Οι άνθρωποι γνωρίζουν, ρε παιδί μου, ποιος θα έρθει στο δωμάτιο, καταλαβαίνουνε. Και σου έχουν εδώ αυτά που πρέπει. Καταλαβες. Έτσι. Έτσι κάτι για τη λιγούρα. Το δεύτερο είναι το καλό. Το δεύτερο είναι το καλό για σένα, Ελένα μου. Έτσι. Κοίτα, μια ζωγραφιά είναι, κοίτα. Την Εύα να μην φωνάξουμε εδώ, θα τα φάει και τις πιατέλες θα φάει. Είμαστε σε έναν επίγειο παράδεισο με μεσογειακό ταπεραμέντο. Μιλάμε, παιδιά, για ένα ξενοδοχείο που έχει repeaters, δηλαδή επαναλαμβανόμενους πελάτες, σε ποσοστό 40%. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που είναι πολυβραβευμένο. Βγαίνει συνέχεια στα καλύτερα ξενοδοχεία παγκοσμίως. Και είναι πού? Στην Ελλάδα, στην Κο. Ζήτησα από τον Κώστα Ζαρίκο, που είναι η ψυχή του ξενοδοχείου και με βοήθησε πολύ στο ρεπορτάζ μου για την Κο, να μας βάλει στη φιλοσοφία του ξενοδοχείου. Ξέρετε τι μ' αρέσει εσάς? Ότι το ξενοδοχείο σας δεν είναι all inclusive. Όχι, είναι πραγματικά από τα λίγα ξενοδοχεία πια που έχουν μείνει, κυρίως στο νησί της Κο, που δεν σερβίρουν αυτή την υπηρεσία. Είμαστε αυστηρά εναντίον της μαζικής εξυπηρέτησης και θεωρούμε ότι μέσω του συστήματος της ημιδιατροφής και του πρωινού μόνο μπορούμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.
Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι εδώ μιλάμε για ένα ξενοδοχείο, παιδιά, που αυτή τη στιγμή που είμαστε εμείς εδώ, έχει 1000 άτομα που μένουν στα δωμάτια, στις σουίτες κτλ. Και δεν φαίνεται ο κόσμος, διότι είναι χτισμένο σε πόσες χιλιάδες τετραγωνικά. Είναι 160 στρέμματα, 560 δωμάτια, αλλά είναι. Όπως είπατε, όπως το είδατε κιόλας, σκορπισμένα, δεν είναι ένα κεντρικό κτίριο που υπάρχει μια μαζικότητα. Οπότε ο κόσμος σε οποιοδήποτε δωμάτιο και να μένει έχει έναν ορίζοντα από τον μπαλκόνι του. Στη βόλτα που κάναμε, ξέρετε ότι κατάλαβα. Είμαστε σε ένα χωριό. Έχει ένα χωριό φτιάξει εδώ πέρα η ιδιοκτησία του ξενοδοχείου με ιστορία, ξέρετε, δεκαετιών, έτσι. Ένα μικρό χωριουδάκι με γειτονιές. Και βγαίνεις έξω και πραγματικά αισθάνεσαι ότι περπατάς σε χαμηλά κτίρια που υπάρχουν σε αρμονία με το περιβάλλον. Απολαύσαμε την παραλία του ξενοδοχείου και την απίθανη φιλοξενία των συνεργατών μας. Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια μας και την επόμενη μέρα θα ξεκινάγαμε την περιπέτεια στην Κέφαλο, το πιο όμορφο και άγριο κομμάτι του νησιού. Κατευθυνόμαστε βορειοδυτικά στο νησί και από το Μαστιχάρι που είναι το ξενοδοχείο μας θέλουμε 30 λεπτά για να φτάσουμε στη Λαγκάδα. Αυτό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, σας αρέσει? Κος. Έχω ξεκινήσει να κάνω το ρεπορτάζ μου στην Κέφαλο, όπου εδώ βεβαίως θα δούμε κάποιες από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού, μη σας πω τις ομορφότερες, γιατί... Διότι ιδιαιτέρως στην Κέφαλο οι παραλίες είναι όλες τεράστιες, αμμώδεις και άκρως εντυπωσιακές. Η περιοχή είναι συνέχεια του παραλιακού μετόπου που εκτείνεται στον κόλπο της Κεφάλου. Χιλιόμετρα παραλίας με ψηλή χρυσή άμμο και όμορφα νερά για κολύμπι, ένα από τα πιο ήσυχα σημεία της ΚΟ. 70 χρονών είναι. 70? Και δουλεύετε στις ξαπλώστρες εδώ στην Κέφαλο? Και δουλεύω στις ξαπλώστρες. Πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για εσάς. Και η κόρη σας και η γονή σας και ο άντρας σας. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, το όνομά σας? Καλλιόπη. Η κυρία Καλλιόπη, παιδιά, δουλεύει εδώ στη Λαγκάδα. Έχει καντίνα και έχει εδώ τα σετάκια 10 ευρώ, μου είπατε. 10 ευρώ. 10 ευρώ. Φτηνά, ε. Σε αυτόν τον παράδεισο που είμαστε. Το καταδύναμε. Γιατί με την κρίση τώρα ο κόσμος ακρίβεια. Θέλουμε να. Αυτή πιο περισσότερος κόσμος, καλά είναι. Επόμενη στάση μας, μια ονειρεμένη αμμουδιά με γαλαζοπράσινα νερά και πολύ δημοφιλής ιδιαίτερα στους νέους. Μετά τη Λαγκάδα, Paradise Beach, είναι όλη αυτή που βλέπετε. Αν σταματήσετε στο παρατηρητήριο θα τη δείτε πανοραμικά. Από εδώ ψηλά νομίζω μπορείτε να καταλάβετε γιατί κρυστάλλινα νερά μιλάμε, γαλαζοπράσινα. Βλέπετε πως από τη μια μεριά έως την άλλη είναι φουλ από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Για την τελευταία άγρια παραλία του νησιού, τον Άγιο Θεολόγο, θα χρειαστείτε 45 λεπτά από το Μαστιχάρι. Όμως εδώ μιλάμε για άλλες εικόνες. Να ξέρετε, τώρα έχω φτάσει στην άκρη του νησιού και συγκεκριμένα στην Κέφαλο, στον Άγιο Θεολόγο. Μετά από εδώ, Αστυπάλαια. Και, Ελεάνα, κοίτα λίγο, εναλλακτική παραλία. Εδώ έχουμε 7 ευρώ το σετ, αλλά βλέπετε έχει βότσαλο κάτω. Είναι ιδανικό μέρος για όσους αγαπάνε δυνατούς αέριδες εδώ πάνω και είναι και για σερφ πάρα πολύ. Αλλά και μόνο βόλτα να έρθετε εδώ, παιδιά, λίγο να αφήσετε το βλέμμα σας, κοιτάξτε λίγο τι βλέπετε. I just wanna get high on my lover.
παραλία που εμείς θα απολαμβάναμε τις βουτιές μας είναι και η πιο πολύ φωτογραφημένη σε όλο το νησί. Έχει δικό της χαρακτήρα, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, είναι άκρος γοητευτική και σαγηνευτική. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παραλία του Αγίου Στεφάνου με τη θέα στο φρούριο νησάκι Καστρί. Κοίτα που χτίσανε πριν από αιώνες εκκλησίες και ναούς πάνω στη θάλασσα και ο κόσμος κάνει μπάνιο σε αυτά τα πεντακάθαρα νερά και σε αυτήν εδώ την παραλία, η οποία είναι παραλία χιλιόμετρων, έτσι. Αυτή, παιδιά, είναι η Κος. Αυτή είναι. Ανέβα πάνω, Ελένα. Ανέβα πάνω να πάθει ο κόσμος πλάκα. Ανέβα. Πείτε μου αν υπάρχει άλλο τέτοιο μέρος στη χώρα μας. Στείλτε το βασικά στα social media που μπορείς να κάνεις μπάνιο σε τέτοια σημεία. Ακριβώς δίπλα στα αρχαία. Και κολυμπώντας φτάνετε και μέχρι εκεί στο νησάκι απέναντι. Ή με καραβάκι φτάνετε ή με ποδήλατο θαλάσσιο, όπως θέλετε τέλος πάντων. Ωραία βόλτα είναι και αυτή. Στον όρμο της Κεφάλου, ο Άγιος Στέφανος κερδίζει το βραβείο της πιο όμορφης και ενδιαφέρουσας παραλίας στην Κο. Δεν είναι η άμμος που μπερδεύεται με το Βότσαλο. Δεν είναι οι υποδομές. Είναι η βραχονισίδα Καστρί με το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που μαζί με τα ερείπια των παλαιοχριστιανικών εκκλησιών σε ταξιδεύουν και σε κάνουν να νιώθεις σαν εξερευνητής που ανακάλυψες έναν χαμένο θησαυρό. Αν και οι βουτιές στον Άγιο Στέφανο δεν χορταίνονται με τίποτα, εμείς μαζέψαμε τα πράγματά μας για κάτι καλύτερο. Εκεί ήμασταν, ακριβώς το βλέπετε. Και ανέβηκα επάνω στην Κέφαλο στο χωριό για να επισκεφθώ ένα μέρος με τους συνεργάτες μου που κρατάει ζωντανή ακόμα και σήμερα την παράδοση στο συγκεκριμένο κεφαλοχώρι. Γιατί ξέρετε, εδώ όλη αυτή η συγκεκριμένη περιοχή παλιά τι ήταν, η πρωτεύουσα της Σκο, η αρχή και το τέλος του νησιού. Υπέροχη τοποθεσία, εκπληκτική θέα, κουζίνα μεσογειακή και παραδοσιακή. Θα επισκεφτείτε το συγκεκριμένο σημείο για μεσημεριανό γεύμα, για απογευματινό κοκτέιλ και όμορφα ηλιοβασιλέματα. Ο οικισμός Μιλοτόπη δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί σε 6 κτίρια. Παραδοσιακό φούρνο, παραδοσιακό σπίτι Κεφάλου, ανεμόμυλο, αλόνι, τούνελ, σύραγγα, παραδοσιακό καφενείο και εστιατόριο, τα οποία όλα μαζί συνθέτουν ένα χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του νησιού και της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής. Τώρα πάμε σε ένα μήλο που λειτουργεί κανονικά. Όπως λειτουργούσε τότε, για να κάνει αλεύρι. Άρα, εδώ φτιάχνουμε αλεύρι. Βεβαίως. Το οποίο πάει στο εστιατόριο και ο κόσμος τρώει το ψωμάκι του από το αλεύρι που γίνεται εδώ στον παραδοσιακό μήλο. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Τι λες τώρα, ρε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μοναδικό, ε. Μοναδικό και δεν υπάρχει τέτοιος άλλος μήλος. Και τώρα θα πάμε μαζί μέσα στο παραδοσιακό σπίτι της Κεφάλου. Θέλω να βάλετε με το μυαλό σας και να σκεφτείτε ότι πριν από 80-90 χρόνια, ίσως και λιγότερο, όλα τα σπίτια στην Κέφαλο ήταν κάπως έτσι, εξωτερικά. Και εσωτερικά, τώρα θα δούμε πώς είναι. Το απόγευμα θα μέναμε στην περιοχή για να κάνουμε ηλιοβασίλεμα στο Λιμιώνα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για άλλες εικόνες και ιστορίες. Η Κος αλλιώς, άγρια και υπέροχη. Οι κρυφές γωνιές που βρίσκουμε με τις εικόνες είναι ό,τι καλύτερο μέσα στην εκπομπή. Λιμιώνας, στην Κέφαλο, στο βόρειο κομμάτι,
Εδώ βαράει πολύ δυνατά ο βόρειος άνεμος, αλλά έχουμε και ένα από τα κορυφαία ηλιοβασιλέματα. Το βλέπετε? Δεν έχει πολύ κόσμο. Δεν είμαστε, βλέπετε, στη Ζιά. Δεν είμαστε στο Μαστιχάρι. Είμαστε στο Λιμιώνα. Εδώ έχουμε μία πολύ μικρή παραλία. Τη βλέπετε μπροστά σας. Σας είπα, ο Λιμιώνας είναι σαν απόκοσμο μέρος. Ένα πολύ γραφικό στοιχείο είναι το ταβερνάκι που έχει... Κοίτα, Εύα, αυτή τη θέα που θα τους δείξεις τώρα. Πήγαινε προς τα γη, αγάπη, να δείξει λίγο το ηλιοβασιλέμα. Αυτό. Αυτό θα ζήσε το έρθετε εδώ. Η ουσία των πραγμάτων. Γεια σου σε μένα. Λοιπόν, και εκτός από αυτό, Εύα μου, εκτός από αυτό, μπορούμε να δούμε και αυτό. Όταν συνδυάζεται το ηλιοβασίλεμα με τέτοια ψάρια που φέρουν εδώ τα παιδιά με τα δικά τους καΐκια, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Όλοι μιλάνε για αυτό εδώ το χταποδάκι. Λένε γιατί να είναι τόσο νόστιμο και τόσο μαλακό. Για να δούμε αν έχουν δίκιο. Εξηγήστε μας γιατί αυτό το χταποδάκι που μιλάνε όλοι για αυτό είναι τόσο μαλακό και τόσο νόστιμο. Τι κάνετε? Βγαίνει στον καρβουνό σιγά σιγά. Ψήνεται πάρα πολύ σιγά. Slow cooking. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Παίρνει το χρόνο του και ψήνεται εκείνη την ώρα. Δεν προψήνεται. Δεν το προψήνουμε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, ε. Εκείνη την ώρα. Άρα πόση ώρα θέλει αυτό, ας πούμε, πάνω στο καρβουνό? Περίπου 20 με 25 λεπτά. Συναγριδά. Βεβαίως, συναγριδά. Πόσο είναι αυτό? Μικρό είναι. Δεν νομίζω. Πόσο, πες αλήθεια. 3 και κάτι ψηλά. 3 και κάτι ψηλά. Θα φάμε δηλαδή. Ψηλά. Θα φάμε 1, 2, 3 άνθρωποι, 3 κιλά ψαρί. Είναι φρούτο. Είναι φρούτο. Αυτά τα ωραία τα λένε εδώ στην ταβέρνα, ξέρετε. Είναι καταπληκτικό το ψήσιμο από ό,τι βλέπω. Άρα θα το αποχωριστούμε για να το καθαρίσετε. Ε. Το επόμενο πρωί θα ξεκινάγαμε νωρίς το ρεπορτάζ και εντυπωσιακά μάλιστα. Η Εύα μαζί με την Ελεάνα θα ζούσανε μια άκρος συγκλονιστική εμπειρία. Θα κολυμπούσανε με άλογα μέσα στο νερό στην παραλία μας στη Χάρη. Λοιπόν, αυτή ήταν η βόλτα μας, την ευχαριστηθήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ φοβόμουν λίγο, αλλά παιδιά, ευκαιρία να ξεπερνάμε και τους φόβους μας, έτσι. Αυτή είναι η εξαιρετική μας ομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να έρθετε να κάνετε αυτή τη βόλτα που κάναμε κι εμείς, οπωσδήποτε είναι αξέχαστη. Η πρωινή βόλτα με τα άλογα ήταν εντυπωσιακή, ρομαντική και πανέμορφη. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή, εγώ στο ξενοδοχείο μου θα έπινα τον καφέ μου και θα ζούσα την εμπειρία ενός πρωινού πέντε αστέρων. Όπως είδατε, το ξενοδοχείο μας έχει και του πουλιού το γάλα. Θα τα τιμήσω όλα. Πρώτα απ' όλα όμως, το πολυταξιδεμένο μας και μοναδικό μας κριτσινάκι και μετά όλα τα υπόλοιπα. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Επόμενος σταθμός του ρεπορτάζ μας, πάντα στο κέντρο του νησιού της Κο, η Αντιμάχια. Ένα άκρος εντυπωσιακό κάστρο στη μέση του πουθενά. Και αυτό που βλέπετε από πίσω μου είναι το κάστρο της Αντιμάχιας. Το περιμένατε τόσο εντυπωσιακό εσείς? Ελάτε να δείτε, ακόμα και τα οικόσημα σώζονται. Ο σεισμός μόνο της εκκλησίας δεν πείραξε.
Ε. Οπα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι εδώ. Ε. Εικόνα του. Κοίτα εδώ εικόνα τώρα. Δεν έπρεπε εσύ, Ελεάνα. Ρε παιδί μου, αυτά τα κάστρα να έχουν ένα φύλακα. Έρχομαι τώρα εγώ εδώ, κάνω μια έτσι. Την παίρνω την εικόνα, έφυγα. Γιατί σπάνιες τοιχογραφίες, αγιογραφίες, εδώ θα έπρεπε να έχουν λίγο πιο μεγάλη, νομίζω, έτσι. Προσοχή, για πάμε. Και, και πάλι γράψαμε το τάξη. Εντάξει. See channel right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. Έλα, Ελεάνα. Κοίτα. Κοίτα γιατί θα μιλάμε. Πίστευτο. Φοβερή θέα. Αυτό, παιδιά, είναι το κάστρο της Αντιμάχιας. Να έρθείτε για αυτήν τη θέα. Και απέναντι, Ελεάνα, κοίταξε λίγο. Φτάνεις μέχρι την άλλη γωνία. Και έχεις 360 μοίρες θέα σε όλη την ΚΟΕ. Στο κέντρο του χωριού της Αντιμάχιας, καλό είναι να κάνετε και μία στάση στο παραδοσιακό σπίτι, αλλά και στο μήλο που είναι ανακατασκευασμένος. Αφού θα πάτε στο κάστρο, θα έρθετε και στο χωριό της Αντιμάχιας. Γιατί κεφαλοχώρι παραδοσιακό και θα δείτε το σπίτι που έχουν φτιάξει εδώ όπως ήταν παλιά και τον μήλο απέναντι. Παλιά όλο το χωριό, κοιτάξτε ήταν ακριβώς έτσι, πήγαινε εκεί Ελεάνα. Όλο το χωριό ήταν πέτρινο. Εδώ συμβουλή. Σε όλους τους φίλους, όποιος θέλει να φτιάξει σπίτι στην ΚΟ ή ξενοδοχείο, έτσι πρέπει να το κάνει. Αυτό είναι η παράδοση της ΚΟ. Το φτιάξανε από το 1991. Το είχαμε φτιάξει έτσι, σαν μουσείο. Είναι μουσείο. Παραδοσιακά, όλα μας που είναι μέσα. Φαντουργείο, τα φαντά, τα... Άρα όποιος έρθει εδώ, ναι, θα είναι σαν να περπατάει στην Αντιμάχια πριν από 100 χρόνια. Περίπου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι, παιδιά, ήταν τα σπίτια. Θα σας δείξω. Έτσι λοιπόν. Μεγάλωσα και εγώ. Σοβαρά. Ναι. Έτσι και... Σε τέτοιο σπίτι. Σε τέτοιο σπίτι, ε. Πω, πω. Τον έχουμε ανακατασκευάσει, ο μήλος καταρχήν είναι 150 χρόνων, με ιδιωτική πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη. Τον έχουμε ανακατασκευάσει την τελευταία δεκαετία και πραγματικά ο μήλος ξαναλειτουργεί πραγματικά και μπορεί να παράξει αλεύρι όπως κάνανε εκείνη την εποχή την παλιά. Και έρχονται οι τουρίστες και βλέπουν ένα μήλο να λειτουργεί. Δηλαδή. Ένα μήλο να λειτουργεί, μπαίνουν μέσα, βλέπουν όλη τη διαδικασία πώς γινόταν, βλέπουν την οροφή να περιστρέφεται, να δουν τα παιδιά τους πώς πραγματικά μια πολύ πολύ παλιά μηχανή ελληνικής κατασκευής, ελληνικής τεχνογνωσίας. Λειτουργούσε και έδινε. Αυτό με τον αέρα όμως δεν λειτουργεί κανονικά. Ναι, με τον αέρα, ναι. Ο αέρας λοιπόν δίνει κίνηση. Έλα ρε εσύ. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον αέρα. Για να δώσει δυνατή. Για να δώσει ναι. δυνατή. Όθηση, ε, στη μιλόπετρα, ναι. Αφήσαμε την Αντιμάχια για τη Λάμπη. Εκεί μας περίμενε ένα κουκλίστικο νέο ξενοδοχείο, μικρό και γουστόζικο, με ευγενέστατους ιδιοκτήτες. Έχουν φτιάξει εδώ ένα πολύ ωραίο σποτάκι στη Λάμπη στην ΚΟ. Περνάνε οι τουρίστες και φωτογραφίζονται με αυτήν εδώ την καρδούλα. Ποιος το έχει κάνει αυτό το σποτάκι? Ένα ολοκένουργιο ξενοδοχείο ΝΑΤΟ. Από εδώ έχουμε τα δωμάτια παύλα σουίτες, θα πάμε να τα δούμε. Και εδώ έχουμε τον χώρο του πρωινού και την πισίνα. Εδώ αντιλαμβάνεστε έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι πελάτες του ξενοδοχείου. Κοίτα εδώ τι ωραία πράγματα έχουν φτιάξει. Λευκό
minimal, παρεϊστικό. Σου βγάζει χίλιες και μία νύχτες κάπως. Εδώ απογευματάκι αράζει στις καρεκλίτσες και βλέπεις ατελείωτο ηλιοβασίλεμα, έτσι. Από εδώ έρχεται ο ήλιος. Το ξενοδοχείο με την πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει φτιαχτεί με μεράκι και σκληρή δουλειά. Είναι μια μαγική μικρή οάση σε εξαιρετικό σημείο. Τι ωραία πράγματα έχετε φτιάξει εδώ πέρα, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όλα με το γούστο και την αγάπη της μαμάς. Τα έχει σκεφτεί εκείνη, τα έχει μελετήσει. Είναι όλα της μαμάς. Μπράβο στη μητέρα σου. Να η μητέρα, δείξτε την Ελένα, σε παρακαλώ πολύ. Με, δεν θέλω, όχι. Νάτι, έτσι. Μας παρακολουθεί με το άγρυπνο γερακίσιο μάτι. Μπράβο, έχετε φτιάξει πολύ ωραία δουλειά. Αυτός εδώ ο χώρος είναι τεράστιος όμως για τα δωμάτια που έχετε. Γιατί? Έχουμε σκεφτεί να δεχόμαστε και εξωτερικούς πελάτες. Είμαστε ανοιχτά και για το κοινό. Για τους ξένους, για τους ντόπιους, για όποιον επιθυμεί να επισκεφτεί το χώρο μας. Έχετε δημιουργήσει μια ονειρική ατμόσφαιρα που άλλος μπορεί να κλείσει την πισίνα, το μπαρ, το εκκλησάκι, να κάνει γάμο, εκδηλώσεις, πάρτι του κουστάρι, έτσι. Ναι, γιατί είμαστε και πάνω στη θάλασσα. Ακριβώς. Και εδώ δεν έχουμε το ηλιοβασίλεμα. Ακριβώς εδώ πέρα είναι το ηλιοβασίλεμα. Μου άρεσαν ιδιωτικές πισίνες που ενώνονται τέλεια με τα δωμάτια, αλλά και οι διακοσμητικές πινελιές που φέρνουν στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική τη ΣΚΟ με αναφορές σε ζιά και ασώματο. Τώρα, αυτό εδώ που βλέπετε εσείς το λένε δωμάτιο και το λένε λέρος. Πισίνα μια χαρά, ούτε μικρή ούτε πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ότι εδώ ακριβώς πέφτει ο ήλιος, το ηλιοβασίλεμα είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι εγώ. Η θάλασσα ακριβώς μπροστά. Στα χωριά επάνω, στη Ζιά, στον Ασώματο, στα παραδοσιακά δηλαδή χωριά, έτσι ήταν τα σπίτια. Αυτή τη φιλοσοφία είχαν. Απόγευμα πια και επόμενος σταθμός στο ρεπορτάζ μας, ένα μαγαζί πάνω στη θάλασσα που σε ταξιδεύει απευθείας στην Ανατολή. Αν θέλετε αληθινά να ζήσετε χίλιες και μία νύχτες εδώ στην ΚΟ, νομίζω πως είναι απαραίτητο 100% να έρθετε στο συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά μαγαζιά που έχουμε σε όλο το νησί. Οι άνθρωποι ανοίγουν από νωρίς το πρωί, σας περιμένουν σε αυτές τις ξαπλώστρες, όπου μπορείτε να πάρετε το ποτάκι σας, το καφεδάκι σας, πιο αργά το απόγευμα, το ποτό σας, το κοκτέιλ. Αλλά η μεγάλη, ας πούμε, δύναμη του μαγαζιού είναι, Εύα μου... Ο ναργιλές. Ο ναργιλές. Οι άνθρωποι φτιάχνουν τον κορυφαίο ναργιλέ σε όλο το νησί. Έχουν τεράστια ιστορία, είναι σχεδόν 23 χρόνια σε αυτήν ακριβώς την ίδια θέση. Έχουν ανακαινήσει το μαγαζί, το έχουν κάνει από τα πιο όμορφα μαγαζιά για ναργιλέ που θα έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Και εκτός από το ναργιλέ όμως... Έχει και φαγητό. Α, μπράβο, ναι, πες το αυτό. Έχει πολύ ωραίο φαγητό από το πρωί, έχει μπραντς, πίτσα, σαλάτες, ό,τι θέλετε, μπορείτε να το βρείτε εδώ. Και 100% θα έχει και ανατολίτικο φαγητό, ε. Βέβαια. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτό που λέγαμε πριν, Τάσο, δεν βρίσκεις τέτοια μαγαζιά ούτε στην Αθήνα. Τέτοια διακόσμηση εννοώ. Ατμόσφαιρα, όλα από το Κάιρο. Τα έχουν φέρει από το Κάιρο. Να πείστε αυτό. Έχουν ταξιδέψει άνθρωποι, έχουν μάθει όλα τα μυστικά του ναργιλέ. Έχουν φτιάξει ένα μαγαζί σε ανατολίτικο στυλ και έχουν ξεφύγει, ξέρεις από τι, από αυτό που λέμε kits. Μετά τις χίλιες και μία νύχτες που ζήσαμε στο συγκεκριμένο μαγαζί, αποφασίσαμε το βραδάκι μας να το περάσουμε σε ένα αγαπημένο στέικι στην ΚΟ που λατρεύουν και οι ντόπιοι, αλλά και οι τουρίστες. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που σε κάνουν αληθινά χαρούμενο.
Ένα από αυτά είναι το συγκεκριμένο εδώ στην ΚΟ. Εμένα με κάνει χαρούμενο για πολλούς λόγους και προσωπικούς. Εσάς θα σας κάνει χαρούμενους, κυρίες και κύριοι, γιατί όταν λέμε ότι θα γευματίζετε κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, δεν υπερβάλλω. Ελένα, δείξε σε παρακαλώ ότι είμαστε πιο πάνω πεθαίνεις. Μιλάμε για ένα μαγαζί το οποίο είναι all day. Ξεκινάει το πρωί με μια πολύ ωραία παραλία, πεντακάθαρα νερά και ξαπλώστρες. Συνεχίζει από γευματάκι με καφεδάκι την ώρα του Λιοβασιλέματος της Μπλε Ώρας και πάει μέχρι τη 2 τα μεσάνυχτα με πολύ ωραία μουσική, ποτά, φαγητό ξεχωριστό και πάει λέγοντας. Και τα τάκι. Και το χτενάκι μας. Τέλειο. Παρακαλώ. Και έχουμε και το φταποδάκι με φρέσκια φάβα και μαύρη τρούφα. Αυτά είναι τα πρώτα, ε. Μάλιστα. Καταπληκτική παρουσίαση. Καλή σας απόλαυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Τι ωραία πράγματα μας έχετε φέρει εδώ σήμερα. Καλησπέρα. Χαρά μας που σας φιλοξενούμε στο μαγαζί μας. Εδώ έχουμε ένα μαύρο μπακαλιάρο με πουρέ σέλερι και μίσο και άγρια χόρτα. Ωραία. Ωραία παρουσίαση. Τέλεια. Έχουμε τα πάρα πολύ ωραία σούσι μας. Εδώ έχουμε από ένα τα πολύ ωραία ονιγκύρι μας με σολομό, τόνο και λαβράκι. Και εδώ έχουμε κοκτέιλ, έτσι. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ, εμπνεσμένα από το πολύ καλό μας μπαρτέντερ. Παγκόσμιος πρωταθλητής, θα έλεγα, πάνε. Σοβαρά. Πρωταθλητής, ναι, στο Μάρι Πριζάρ διαγωνισμό. Άρα είναι κορυφαίο στα κοκτέιλ ο τύπος. Είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εδώ τι κοκτέιλ μας έχει. Αυτό εδώ ονομάζεται Scarlet και είναι με μια ζύμωση αλκοολική που έχει κάνει με φράουλες. Αρωματισμένο δικό του, δικιά του συνταγή το ρούμι και διάφορα μπαχαρικά. Τι λες τώρα. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Το επόμενο πρωί θα γυρνούσαμε στην πόλη της ΚΟ για μια εκκρεμότητα που είχαμε αφήσει πάρα πολύ σημαντική. Δεν γίνεται να έρθετε στο νησί χωρίς να επισκεφτείτε την περίφημη Casa Romana. Νομίζω ότι στην ΚΟ θα έχετε τη σπάνια ευκαιρία να δείτε πώς ήταν μια ρωμαϊκή βίλα που κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στην Casa Romana, μία ανακατασκευασμένη βίλα την οποία έφτιαξαν οι Ιταλοί μετά το σεισμό του 30. Τι έγινε το 30 στην ΚΟ, ισοπεδώθηκε όλη η πόλη. Και επειδή ακριβώς ισοπεδώθηκε η πόλη, οι Ιταλοί αρχιτέκτονες ανακαλύψανε αυτούς τους σπάνιους θησαυρούς που απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα. Δηλαδή ήρθανε και μέσα από τα ερείπια βγάλανε αυτά τα διαμάντια που κοσμούν σήμερα την πατρίδα μας. Η Casa Romana λοιπόν τι είναι. Είναι μία βίλα που είναι ακριβώς όπως την βλέπετε. Με όλα της τα δωμάτια, με όλα της τα στοιχεία ας πούμε που μαρτυρούν την ιστορία της. Είναι μία βίλα που έγινε πάνω σε μία άλλη ελληνιστική βίλα. Ένας Ρωμαίος λοιπόν πλούσιος προφανώς έφτιαξε τη βίλα του σε αυτό ακριβώς το σημείο. Και μπαίνοντας μέσα μπορείτε να καταλάβετε μερικά στοιχεία για το πώς ήταν η ζωή των πλούσιων Ρωμαίων εδώ στην ΚΟ πριν από εκατοντάδες χρόνια. Αυτή είναι η Casa Romana. Από την Casa Romana θα περπατήσετε 150 μέτρα, μπορεί και 200, και θα βρεθείτε. Η ΚΟΣ έχει και αρχαίο ρωμαϊκό οδείο. Μικρό,
αλλά πανέμορφο. Παρακαλώ πολύ να το δείτε και αυτό. Το ωραίο είναι ότι μπαίνεις και μέσα στα παρασκήνια του Οδείου. Του αρχαίου θεάτρου δηλαδή ουσιαστικά. Γενικώς με ενοχλεί που στην Ελλάδα σε πολλούς χώρους, εκκλησίες, τέτοια μουσιακά, ξέρω εγώ, οδεία αυτά, δεν υπάρχει στήριο. Όχι για τους Έλληνες, οι Έλληνες πρέπει να είναι δωρεάν παντού, αλλά για τους Έλληνες, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Δηλαδή, έρχεσαι και βλέπεις τώρα ένα οδείο αιώνων και δεν πληρώνεις ούτε ένα ευρώ για τη συντήρησή του. Ποιος θα το συντηρήσει αυτό, η μάνα μου? Ποιος θα το συντηρήσει? Χατζηπετρής. Αφήσαμε τα αρχαία και το απόγευμα της ίδιας μέρας με περίμενε ένα εστιατόριο με θαλασσινές νοστιμιές σε ένα άκρος γοητευτικό φόντο. Ωραίο σκηνικό. Οφείλεται σε έναν άνθρωπο. Χρήστος Εδιάρογλου. Ένας Θεσσαλονικιός. Ήρθε εδώ στην ΚΟ το 2012 και από εκείνη την ημερομηνία και μετά έκανε τα καλοκαίρια σε αυτό το νησί να έχουν πολύ μεγάλο γαστρονομικό ενδιαφέρον. Βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί που είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Εδώ έχουμε τις θαλασσινές λιχουδιές, οι οποίες είναι σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον. Έχουμε ίσως τον καλύτερο κόσμο σε όλη την ΚΟ. Με πολύ μεγάλη χαρά, παιδιά, έχω δίπλα μου τον σεφ σε αυτό το εξαίσιο εστιατόριο. Σεφ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μας τι μας έχεις φέρει. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο εστιατόριό μας. Θα δείτε εδώ στο τραπέζι μας. Έχουμε μια εξαιρετική ομορφιαγία, πολύ φινετσάτη και πολύ ισορροπημένη, με διάφορα σπεροδοειδή εξωτικά φρούτα. Θα δείτε εδώ πέρα έχουμε μια τσιπούρα σασίμι με φιλέτο πορτοκαλιού, passion fruit μύτιλο. Και έχουμε κάνει και ένα λέτσε de tigre, το οποίο είναι σπεροδοειδή, μαζί με κόλιανδρο. Δοκιμάστε λίγο να μου πείτε. Εδώ θέλουμε να εστιάσουμε τη σπιθάδα, τη στιφάδα από το τσίλι και το κόλιανδρο. Εδώ έχει και το λέτσε de tigre. Περουβιανό είναι αυτό. Είναι περουβιανό, σωστά, σωστά. Και εδώ έχουμε ένα κουμκουάτ από την Κέρκυρα. Δεν είναι πάρα πολύ καθαρό και πάρα πολύ φρέσκο? Αυτή το κουμκουάτ κάνει όλη τη διαφορά. Μπορείς να φας ομό ψάρι και αλλού. Όταν βάζεις όμως κουμκουάτ, παντρεύεται νομίζω το ξινό με το αλμυρό. Σωστά, σωστά. Και βάζουμε και λίγο το γλυκό μέσα και γίνεται και ένα πράγμα. Και ισορροπία. Ισορροπία απόλυτη στην παλέτα. Έρχεται στη γευστική σου παλέτα, λέει, απογείωση αυτό, ας πούμε. Εδώ έχουμε ένα σούσι το οποίο είναι με σολομό, το οποίο είναι καμμένο. Έχει ουνάγκη σος, καραμελωμένο κρεμμύδι από επάνω, αβοκάντο και καβούρι. Άρα εδώ, σεφ, με λίγα λόγια, μπορεί να έρθει κάποιος στο μαγαζί και να φάει ή πολύ φρέσκο ψάρι, που το έχετε πιάσει και εγώ, λέρο, κάλυμνο, κο κτλ. Χαλκιδική, ψάρια φέρνουμε πάρα πολλά. Ψαράκι φρεσκότατο, αλλά και μεζέδες και σούσι. Έχεις δηλαδή μια επιλογή για όλα τα βαλάντια, έτσι. Για όλα, για όλα. Για όλα, για όλα. Μπορούμε να φάμε ή πολύ ακριβά ή και αρκετά φθηνά. Σε αυτό ακριβώς. Στο εστιατόριο μας μπορεί να φάτε με 30 ευρώ, μπορεί να φάτε και μέχρι 60 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Η επόμενη μέρα θα ήταν και η τελευταία μας στο νησί της ΚΟ. Την είχαμε αφιερώσει σε ένα εντελώς διαφορετικό ρεπορτάζ. Εάν θέλετε διαφορετικές εικόνες εδώ στην ΚΟ, μπορείτε να έρθετε στο Γκερμεντέ ή αλλιώς Πλατάνη. Είναι ένα χωριό μόλις 2 χιλιόμετρα από την πόλη της ΚΟ, δίπλα στο Ασκληπείο, όπου συμβιώνουν Έλληνες, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί από το 17ο αιώνα εξαιρετικά αρμονικά. Και εδώ θα έρθετε διότι έχουν πολύ ωραία εστιατόρια, όπως αυτό που θα σας δείξω τώρα. Σφουγγαρίζει ο άνθρωπος εκεί, τώρα δεν πειράζει, είμαστε πρωί. Και μπαπ απίστευτο, μπες μέσα να το δεις λίγο, παρακαλώ, Ελανάκη μου, το εστιατόριο.
Αυτό θεωρείται ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της ΣΚΟ για γεύσεις Ανατολής, Μικρασιάτικες, Τούρκικες και Ελληνικές. Είναι μία μίξη και η κουζίνα του. Και κοιτάξτε παρακαλώ πολύ τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στον τοίχο. Ρίξτε μια ματιά. Αυτό το συναντάμε, να ξέρετε, και στα σπίτια εδώ που έχουμε στο χωριό. Μάτι και σκόρδο. Το βλέπετε. Και ακριβώς απέναντι έχουμε ένα γλυκύτατο καφενεδάκι και άλλο εστιατόριο από εδώ, άλλο πράγμα εδώ. Μου αρέσουν αυτά εδώ τα καφενεία γιατί έχουν πολύ ωραία διακόσμηση. Καλημέρα. Τι γίνεται αγόρι μου, πώς πάμε? Καλά κύριε Τάσος. Έχουμε καφέ να πιούμε. Καφεδάκι να σας κεράσουμε και λουκουμάδες που φτιάχνει η γυναίκα μου. Και λουκουμάδες και καφεδάκι όλα τα θέλουμε. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είναι, πώς πάει η σεζόν φέτος? Καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά, ε. Καλά. Πλατάνη, γιατί το λένε το χωριό, για τον πλάτανο που σκεπάζει αυτό το πολύ ωραίο καφενείο. Καταλάβατε γιατί? Στο Πλατάνι η αγάπη, η φιλία και η φιλοξενία των κατοίκων ήταν το κάτι άλλο. Περάσαμε υπέροχα και γνωρίσαμε αληθινά ανώθευτους ανθρώπους. Φιλοξενία αξεπέραστη. Μας έφεραν οι άνθρωποι με το που μας είδανε όλα τα καλά που έχει το μαγαζί. Αλλά εγώ θα μείνω στη μιλόπιτα, η οποία είναι η πιο ελαφριά, αέρινη και ξεχωριστή μιλόπιτα που θα έχετε φάει. Είναι κάτι σαν κέικ με μήλο. Αλλά είναι απογειωτική. Δεν υπάρχει αυτή η μιλόπιτα. Κοιτάξτε. Βλέπεις, Ελένα. Ωραίοι και οι λουκουμάδες, αλλά η μιλόπιτα... Το άδειασε. Τι να δείξω. Δεν προλάβαμε. Να, θα δείξω λίγο που έχει μείνει από μένα. Το τελευταίο μας βράδυ στην ΚΟ θα το περνούσαμε στο ξενοδοχείο μας. Είναι απόγευμα, μας έχουν καλέσει για ένα πολύ ωραίο δείπνο πάνω στη θάλασσα εδώ στο ξενοδοχείο μας. Αλλά έχω την ευκαιρία να σας δείξω ωραία σημεία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Και εδώ βρισκόμαστε, ας πούμε, στο κέντρο, στην καρδιά του. Και βλέπουμε ότι γύρω από τη μεγάλη πισίνα θα συναντήσουμε 1, 2, 3 εστιατόρια. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι, πιστεύω, ιδανική επιλογή για οικογένειες. Θεωρώ ότι είναι ίσως ένα στα 10 καλύτερα ξενοδοχεία για οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Γιατί συνδυάζει τοποθεσία, είναι πάνω στη θάλασσα, συνδυάζει τιμή, είναι πολύ value for money για τα δεδομένα τα ελληνικά και τα δεδομένα που έχει COS. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι απλωμένο, δηλαδή είναι σαν ένα στημένο μικρό χωριουδάκι παλιό εδώ στην ΚΟ. Ταραν, ταραταραν, ταραν. Είναι οι καμπάνες που τις χρησιμοποιούν το πρωί για τη θάλασσα. Τις μετατρέπουν σε ιδιωτικούς χώρους και παίρνετε εδώ ακριβώς το δείπνο σας. Αν θέλετε κλείνετε και εδώ με παραβάν τον χώρο και είσαστε εντελώς μόνοι σας. Δεν υπάρχει ψυχή για εσάς. Είναι ένα υπέροχο ρομαντικό δείπνο και θα γυρίσει τώρα σιγά σιγά η κάμερα να δείτε πώς ακριβώς είσαστε πάνω στο ηλιοβασίλεμα. Εκεί ο σεφ και ο πανταχού παρόν διευθυντής Κώστας Ζαρίκος μας είχαν ετοιμάσει μία έκπληξη άκρος ρομαντική. Δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα και γεύσεις θεϊκές. Είναι οι στιγμές σεφ που μας κάνεις ευτυχισμένους και χαρούμενους. Πέρα από το φαγητό που είναι μοναδικές οι δημιουργίες σου, είμαστε και σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο και ρομαντικό μέρος. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλωσορίζω. Ελπίζω να απολαύσετε το δείπνο σας στο ξενοδοχείο μας, παρέα με το μαγικό ηλιοβασίλεμα. Έχουμε δύο υπέροχα πιάτα,
Έχουμε την καπρέζε που γίνει από τοπικές ντομάτες με κρέμα μοτσαρέλας, μπούφαλο, μοτσαρέλα, λάδι βασιλικού. Τέλεια. Και το χειροποίητη φωκάτσια μας με ενεργό άνθρακα, φρέσκια μοτσαρέλα, προσούτο σαν Ντανιέλ και λάδι βασιλικού. Σας το είπα εγώ. Θα φάμε ωραία. Δεν με πιστεύατε. Τώρα που το βλέπετε να δω τι θα πείτε. Ευχαριστούμε πολύ, σεφ. Ευχαριστούμε πολύ, σεφ. Προχωράμε και στα κυρίως. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο φινάλε και της απόψινής μας εκπομπής. Μέχρι τις επόμενες εικόνες να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε πως όλες οι εκπομπές μας είναι και στο YouTube. Στην Αντιμάχια και στον μοναδικό μήλο σε όλη την Ελλάδα που λειτουργεί πραγματικά και μπορεί να παράξει αλεύρι σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να μας τα λες αφιψηλό, κατάβα λίγο κάτω. Να κατέβουμε κάτω. Κάτω. Κάθε αυτά τα μέρη είναι και πιο απομονωμένα. Παναγία μου! Εννοείται ότι δεν σηκωνόμαστε άμα δεν τελειώσει τα ψαράκια, έτσι. Εγώ ούτως ή άλλως δεν σηκωνόμουν, για τις κυρίες δεν τα πεις αυτά. Εγώ δεν πετάω φαγητό, το ψαράκι ειδικά ψάρι. Είναι αυτό. Ναι, αυτό ψαράκι. Είναι. Ψαράκι. Πέτε, κυρία μου, το βλέπετε. Το βλέπετε. Λέω, βλέπετε στον κύριο, πρέπει να γυρίσει στον κύριο. Στον κύριο, το έχουμε πει. Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος. Έχεις σκεφτεί, θα πεις. Τι. Σου λέω, γιατί μπορεί να κλέψει την ατάκα μου. Σωστό και αυτό. Επειδή ανυπομονούσε, εγώ δεν ήθελα να τη σπρώξω. Μόνη τη προκάλεσε. Μόνη τη προκάλεσε την τύχη τη. Με έσπρωξε, λέει Εύα. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Αφού ήρθε ενθουσιασμένη να βουτήξει. Ναι, ήθελε να εγώ θα τη σταματήσω. Ποιο είμαι εγώ, ρε φίλε.